Από εδώ και στο εξής, ειδικά καθώς θα μπαίνουμε στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν θα είναι η διαθεσιμότητα τόσο των εμβολίων, όσο η προθυμία των υπόλοιπων συμπολιτών μας πια να εμβολιαστούν. Νεότερες ηλικίες, οι οποίες πρέπει να πιστούν και αυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία του εμβολιασμού, είναι κάτι στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια να κλείσουμε κάποια κενά σε εμβολιασμού συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι ενδεχομένως να αντιμετώπισαν την διαδικασία με μεγάλη επιφυλακτικότητα, τώρα όμως δεν έχουν κανένα λόγο πια να είναι επιφυλακτικοί. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, εύθραυστη φάση της πανδημίας, όπου έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι με τα εμβόλια που έχουμε, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός.